Κυρίες και κύριοι του αρχαίων πολιτισμού, σήμερα εκεί που πονάει. Και δεν θα πάψουμε να σκαλίζουμε το θέμα και να βάζουμε το δάχτυλο στην πληγή. 50 χρόνια τώρα, 50 χρόνια θα συνεχίζουμε να το κάνουμε μέχρι άμποτε ξυπνήσουμε. Κύπρος, εισβολή, παράνομη εισβολή, πόλεμος στην Κύπρο. Σήμερα με τον φίλο μου τον Αντώνη Δούλα, πολεμιστή του 1974 και πρόεδρο των βετεράνων που πολέμησαν στην Κύπρο, θα κάνουμε ένα θέμα σημαντικό για μια πόλη σύμβολο, την Αμόχωστο. Έτσι δεν είναι, Αντώνη? Βεβαίως, Γιώργο μου. Που ακόμα αυτή η πόλη αυτή είναι, μοιάζει σαν άδειο κουφάρι. Η νεκρά και η πόλη που φυλάνε με σαν τα μάτια τους να μην βγει το ιστορικό. Δεν θέλουν να βγει το ιστορικό. Το τι έγινε εκεί. Ενώ έγιναν μάχες, ενώ είχαμε νεκρούς, έχουμε αγωνούμενους, έχουμε ανθρώπους που πολεμήσαν γερά εκεί και αυτούς δεν τους έχουν αναδείξει μέχρι σήμερα. Να κάνουμε ένα προσκλητήριο νεκρών της Αμοχώστου. Χρειάζεται και οπωσδήποτε χρειάζεται. Γιατί είναι ονόματα που δεν θα ξανακουστούν. Ολόκληρα 50 χρόνια που οι άνθρωποι είναι οι ήρωές μας. Τα ονόματα, πόσοι είναι καταρχήν? Είναι 5 οι αξιωματικοί και 21 αγνώμενοι. Από αυτούς τους 5 είναι 2 αξιωματικοί Ελλαδίτες και όλοι οι άλλοι είναι Κύπροι. Τα ονόματά τους. Από τους ηρωκάπεσόντες αξιωματικούς είναι ο διοικητής της μονάδος, ο αντισταυτάρχης Χατζηδάκης Εμμανουήλ. Είναι ο ΔΕΑ, είναι ο αρχιεπισκοπής Κατσάνος Ευάγγελος από την Πρέβεζα. Ο ΔΕΑ Χατζηπροκοπίου ο Σότος. Ο στρατιώτης Ελευθερίου Ανδρέας και ο στρατιώτης Παναγιώτου Παναγιώτης. Και οι αγνοούμενοι, δεν ξέρω γιατί λέγονται αγνοούμενοι, αλλά οι αγνοούμενοι πρώτα πρέπει να αναγνωριστεί ή να βρεθεί το σώμα τους. Κάτι τι. Κάτι τι. Ή έστω ένα κομμάτι. Το αγνοούμενοι δεν μας καλύπτει, γιατί οι αγνοούμενοι είναι ή σκοτωμένοι ή εχμάλωτοι. Αλλά σαν αγνοούμενοι έχουμε το Λοχία Αντωνίου Στέλιο, το στρατιώτη Ανδρέα Μαγιά Παναγιώτη, το στρατιώτη Βασιλείου Σέριο, το στρατιώτη Βασιλόπουλο Μινά, το στρατιώτη Βερεή Πιερή, το στρατιώτη Γιαννή Γεώργιο, το στρατιώτη Γιαννάκου Ιωάννη, το στρατιώτη Θεοδούλου Μιχαλάκη, το στρατιώτη Ιωαννίδη Ευέλθον, το στρατιώτη Κολιά Βασίλειο, το στρατιώτη Μάρκου Κιλέ Γιασουμή, το στρατιώτη Μασιά Δημητράκη, το στρατιώτη Νεοχωρίτη Σταύρο, το στρατιώτη Νικοδήμου Χριστάκη, το στρατιώτη Νικολάο Γρηγόριο, το στρατιώτη Νικολετή Παναγιώτη, το στρατιώτη Ορφανίδη Στυλιανό, το στρατιώτη Ορφανού Θεοφάνη, το στρατιώτη Σταύρου Δημήτριο και το στρατιώτη Σταύρου Σταύρο. Και ακόμη το στρατιώτη Σοκράτους Ιωακήμ Λοΐζο. Τώρα, αυτά τα άτομα δεν είναι φαντάσματα. Γιατί κάποιοι κοιμούνται όμορφα, κοιμούνται χωρίς να έχουν τύψεις. Κάποιες οικογένειες όμως ακόμα δεν μπορούν να κοιμηθούν 50 χρόνια τώρα, αναζητώντας τον δικό τους άνθρωπο, έτσι. Πολλές από τις οικογένειες αυτές των λεγόμενων αγνοούμενων μέχρι σήμερα δεν έχουν πάρει τίποτα από το σώμα ή από τον αναβρεθέντα. Ούτε ένα δάχτυλο. Ναι. Και αυτούς που ορισμένες φορές κάποιοι έχουν πάρει, μπορεί να έχουν πάρει και ένα δάχτυλο. Και υπάρχει και το πιο εξωφρενικό ακόμη κομμάτι, αφού δεν έχει γίνει αυτό, να τρέφουν ελπίδες ότι είναι ζωντανοί και να τους περιμένουν κάθε μέρα και να βγαίνουν στο κατόφλι του σπιτιού, μπας και έρθει. Εκείνο που μας στεναχωρεί εμάς είναι γιατί οι στρατιώτες γίνανε απευθείας αγνοούμενοι και δεν γίνανε πρώτα εχμάλωτοι και μετά να γίνουν αγνοούμενοι. Η λέξη αγνοούμενο τι σημαίνει, δεν ξέρω αυτή η λέξη αν έχει βοηθήσει ή αν δεν έχει βοηθήσει, μέχρι σήμερα δεν έχει βοηθήσει καθόλου. Γιατί ο αγνοούμενος δεν έχει κάτι που να θυμίζει πόλεμο, ο εχμάλωτος έχει κάτι που να θυμίζει πόλεμο. Ο εχμάλωτος θα μπορούσε, ο εχθρός πλέον, αλλά έπρεπε κάποιος να το στείλει στα δικαστήρια. Αγνοούμενος μπορεί να κάποιος φύγει και με τη βαρκούλα του και χάθηκε. Στο πέλαγος, ναι. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το θέμα των δηλωμένων αγνοούμενων, το οποίο ταλανίζεται για 50 χρόνια. Στα 50 χρόνια αυτά πρέπει κάτι να κάνει η πολιτεία ή κάποιοι διεθνεί οργανισμοί να τιμωρήσουν τον εισβολέα. Πάμε στη μάχη. Η μάχη, εγώ δεν ήμουνα στην Αμόχωστο, είχα την τύχη στην Αμόχωστο. Τις πληροφορίες σου θέλω. Είχα την τύχη στην Αμόχωστο να τη δω
Γιατί είμαι από τους τελευταίους που πήγαν την Παρασκευή το βράδυ και το Σαββάτο το πρωί μπήκαμε στην Ελδή και εμείς σε πόλεμο. Είδα το φρούριο γύρω-γύρω, είδα το μεγάλο έλεγχο που κάνανε οι Τούρκοι για να βγούμε εμείς έξω. Είδα τους αξιωματικούς όπως ήταν ο Χαντρινός, ο οποίος λέει τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στη ζωή. Τι γίνεται, τι πράγμα δηλαδή. Να παρακολουθούν με κιάλια γύρω-γύρω, να είναι πάρα να την έχουν πολύ, αποκλείσει πάρα δηλαδή. Πάρα πολλοί Τούρκοι που είχαν κλείσει έξω από το φρούριο να είναι σε παρακολούθηση. Τι θα βγάλουμε, αν βγάλουμε οπλικά συστήματα, αν βγάλουμε πολύ στρατό, αν βγάλουμε όπλα. Όλα αυτά τους ενδιέφεραν. Για ποια ημερομηνία μιλάμε τώρα? Μιλάμε για τις 19 το πρωί της Ιουλίου. Και εμείς από εκεί μεταφερθήκαμε στην Ελδίκ. Το θέμα της αμοχώρησης τώρα και γενικά το θέμα της Κύπρου, θεωρούμε ότι, μιας και είναι 50 χρόνια μέχρι σήμερα, ότι υπάρχει μια προσβολή σε όλα τα επίπεδα των συμμετεχόντων Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών που αντιστάθηκαν στους εισβολείς. Έρευνες που μέχρι σήμερα δεν έχουν βγάλει αποτέλεσμα για όλους τις πτυχές του εγκλήματος. Και το 63-64 έγινε πόλεμος στην Κύπρο από τους Τούρκους και δεν έχει τιμωρηθεί κανείς. Δηλαδή αυτός ο πόλεμος ήταν νόμιμος και ο πόλεμος του 1974 που το δημιούργησαν οι Τούρκοι, μπήκαν μέσα, που το δημιούργησαν οι Τούρκοι, φταίει ο Έλληνας. Ή και δεν ήταν και καθόλου πόλεμος. Ή δεν ήταν καθόλου πόλεμος, γιατί άλλοι λένε ότι είναι αποβίβαση. Ναι, είναι υποβοηθούμενη αποβίβαση. Κάνανε μια βόλτα και ήρθαν να δουν τα παράλληλα. Το ίδιο έγινε και το 67. Και δεν μας λέει κανένας τίποτα. Στην Αμόχωστο έγινε βομβαρδισμός από πυροβολικό των Τούρκων και από πολεμικά αεροπλάνα των Τούρκων που μάλιστα έριχναν και βόμβες να πάνε από αγωνοβένες. Μέσα από αυτό, από αυτές τις βόμβες έχουμε τους 5 νεκρούς και τους 21 αγνώμενους. Παράνομα χρησιμοποιήθηκε ένα υλικό. Παράνομα χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο στην Αμόχωστο αλλά και σε άλλα. Μιλάμε για την Αμόχωστο τώρα. Μιλάμε για την Αμόχωστο. Σημεία. Ένα κομμάτι που είναι έγκλημα πολέμου αυτό. Βεβαίως. Μπορεί να καταδικαστεί από διεθνές δικαστήριο. Και πρέπει να καταδικαστεί. Ναι, γιατί. Τώρα, γιατί ναι. Δεν διαγράφονται τα. Φίλε Γεωργία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν ημερομηνία. Έτσι, δεν παραγράφονται. Ναι, και ναι. Δεν πρέπει αυτά να τα λαμβάνουμε υπόψη, να μας κοροϊδεύουν μέχρι τώρα. Εμείς αρκετή κοροϊδία πήραμε τότε. Θέλουμε αποφάσεις και λύση του ιστορικού κομματιού για να τα έχουν τα παιδιά μας και τα γκόνια μας. Και να μην τα βιώνουμε κι εμείς. Θα έχουμε μετά από λίγο μάρτυρα του πολέμου αυτού στην Αμόχωστο. Πες μου τις επιπτώσεις αυτής του βομβαρδισμού και αυτού του πολέμου εκεί. Για την πόλη. Η πόλη καταρχήν, από ό,τι γνωρίζουμε και από ό,τι δήλωσε ο στρατηγός Καραγιάννης, ήταν εντολή του Καραγιάννη να φύγουν τα στρέμματα από εκεί. Δεν ξέρω το λόγο και ποιος είναι ο λόγος, πιθανόν, επειδή οι Τούρκοι θα κάνουν την αποβίβαση στην Αμόχωστο. Από ό,τι ξέρουμε εμείς, η απόβαση όταν πέρασε την Καρπασία και κατέβαινε για την Αμόχωστο, γυρίσανε και κάνανε την αποβίβαση στην Κυρίνια. Πιθανόν, επειδή εκεί ήταν οι βάσεις αγγλικές, επειδή πολλά. Ακούγεται ότι πήραν σήμα από την πήρα γραμμή από την Αγγλία. Φύγανε προς τις ελεύθερες περιοχές. Μαζί με αυτούς όμως φύγανε και στρατεύματα. Όχι όλα, φύγανε αρκετά στρατεύματα. Τώρα ο συμπολεμιστής μας που θα μιλήσει για την ομάδα αυτών που πέσανε εκεί, αυτοί δεν φύγανε, ήταν εκεί. Δηλαδή, ένας ολόκληρος στόλος κάνει βόλτες από το βορρά της Κύπρου, πηγαίνει στον ανατολικό κομμάτι της Κύπρου, κατεβαίνει στο νότιο της Κύπρου και ξανανεβαίνει πάνω και ξανακάνει βόλτες δηλαδή. Και δεν τρέχει τίποτα, έτσι. Δεν τρέχει τίποτα. Νομίζω ότι το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς δεν ανησυχούσε. Δεν ανησυχούσε όχι μόνο την ώρα της έναρξης, αλλά και σε όλο το διάστημα μέχρι και τις 16 του Αυγούστου που υποτίθεται 16. Σταμάτησε ο πόλεμος, δεν σταμάτησε 16, συνέχισε μέχρι 19-20. Ήταν μάχες μέχρι 19-20. Ένα κομμάτι της πόλης της Αμοχώστου δεν πήγε ποτέ μέσα Τούρκος. Δεν πήγε Τούρκος για να την έχουν καταλάβει. Και αυτό το ξέρουν τα Ηνωμένα Έθνη. Και εκεί θα πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους ώστε να δοθούν τα υπερουσίες και τα εδάφια αυτά στους νόμιμους κατοίκους, οι οποίοι αμέσως πρέπει να γυρίσουν στην Αμόχωστο. Μάλιστα. Έχουμε ένα κομμάτι δηλαδή που σήμερα παρακρατείται,
παρανόμως. Χωρίς να έχει μπει μέσα στο στρατό. Χωρίς να το έχει πατήσει στρατός. Έτσι, και γι' αυτό κάνουμε τον μπεκί ψιλοκομμένο. Ο στρατός περισσότερο κύκλωσε το φρούριο. Αυτό το κομμάτι το κατέχουν και σήμερα. Ναι. Το κομμάτι πιο μέσα όπως το Βαρώσι. Και πιο μέσα δεν μπήκανε ποτέ στα στρατεύματα. Και γιατί είναι έτσι, σαν πολύ φάντασμα εκεί πέρα και χαίνει σαν πλήγη. Έμεινε σαν πολύ φάντασμα. Πιθανόν τα παιχνίδια αυτά που παίξαν και αυτοί που τα παίξαν ξέρουν αυτοί που τα παίξαν. Ναι, δηλαδή πώς παραδίδεις μια πόλη όταν δεν έχει καταληφθεί. Ναι, αφού δεν μπήκανε στρατεύματα μέσα. Αυτό λέω. Αυτή η πόλη έπρεπε. Αυτοί που κάνανε αυτές τις κινήσεις. Συμφωνίες. Τις συμφωνίες, αυτοί ξέρουν να μας απαντήσουν. Ναι. Αλλά αυτοί δεν έχουν πάει ποτέ σε ένα διεθνή δικαστήριο. Ούτε έχουν αναδειχτεί, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Κύπρο, ούτε σε όλους τους συμμετέχοντες συνεργάτες, όπως στην Αμερική, η Αγγλία, το Ισραήλ. Ωραία. Αντώνη μου, έχεις κάτι άλλο να μου προσθέσεις? Ναι. Ή θα μου παρουσιάσεις το συμπολεμιστή σου? Όχι, θα παρουσιάσω το συμπολεμιστή μου, ο οποίος είναι ένας ξέρετος συμπολεμιστής, συνάδελφος. Ήταν στην Αμόχωστο και έζησε το μαρτύριο αυτό, σε αυτό το τομέα που σκοτωθήκαν οι συμπολεμιστές μας. Είναι ο Πανταζώνας ο Χρήστος, που τον αγαπώ και τον αγαπούμε όλοι, και είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει και όλο το στράτευμα, παρόλο που υπηρετούσε στην ΕΛΔΙΚ 31, είμαστε αγκαλιά με εμάς που είμαστε, εγώ είμαι της ΕΛΔΙΚ. Είμαστε αγκαλιά όλοι και όλοι μαζί είμαστε οι Έλληνες που πηγαίνουν στην Κύπρο. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με τον Χρήστο Πανταζώνα, πολεμιστή της Κύπρου, στην Αμόχωστο, για να ακούσετε τι ακριβώς συνέβη σε αυτήν την περίφημη πόλη. Σε αυτήν την πόλη που κάποτε ήταν το διαμάντι της Ανατολικής Μεσογείου. Χρήστο μου. Όπως το είπατε ακριβώς, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Με υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Ήταν το διαμάντι. Όπως είναι η σημερινή Γλυφάδα, ήταν τότε η Αμόχωστο. Πότε πας πρώτη φορά στην Αμόχωστο, εσύ? Εγώ είχα πάει 9 μήνες προ εν καιρό ειρήνης. 9 μήνες πριν. 9 μήνες πριν. Πώς ήταν η θητεία σου? Η θητεία μου ήταν πολύ καλή η θητεία μου. Είχαμε μια οργάνωση, Ελλαδίτες, απλώς τα πολυβόλα που ήταν γύρω-γύρω από το στρατόπεδο το δικό μας, τα είχαν κλειστά. Τι εννοείς, κάτσε. Δεν είχε πυροβόλα μέσα. Ήτανε κούφια, τζούφια. Ήτανε φτιαγμένα, εντάξει, για να μπουν τα πυροβόλα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει στην Αμόχωστο μέσα, στον Καράολο. Μάλιστα. Εγώ υπηρέτησα στον Καράολο. 9 μήνες ήσουν αλοχίας. Ήσουν αλοχίας εκεί? Ναι, αλοχίας ήμουν. 9 μήνες. Άκουγες τίποτα ότι μπορεί να συμβεί, ότι κάτι μπορεί να γίνει, ρε παιδιά, έχουμε το μυαλό μας, κάποια επιφυλακή υπήρχε? Κοίταξε, εμείς ξεκινήσαμε. Εγώ ήμουν από ένα χωριό του Βόλου τώρα, Θεσσαλία, Σούρπι, Αλμυρό. Δεν είχα ιδέα τι να πει Γρυβικός, Μακαριακός. Δεν διάβαζα κιόλας. Ήμασταν παιδιά από χωριά. Ναι. Ήρθαμε στην Αθήνα και πήγαμε να υπηρετήσουμε. Καλά, και δεν ήταν και δουλειά σου αυτή. Ναι, ναι, και δεν ήταν και δουλειά μου. Να εμπλακείς εμφυλίο. Εγώ ήθελα να κατέβω στην Αθήνα να γίνω τραγουδιστής, τέλος πάντων. Ωραία, δεν έγινες, δεν πειράζει. Για πάμε. Και ναι. Πας εκεί πέρα. Ακούς τίποτα, καταλαβαίνεις τίποτα, βλέπεις τι γίνεται? Γίνεται. Εγώ είδα. Στον αέρα πιάνεις κάτι? Εγώ από τους Κύπρους έβλεπα. Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Κάτι έπιασα. Γιατί ένα μήνα πριν μας λέει ο Μακαρίτης, ο Χατζηδάκης, ο αντισυνταγματάρχης, ότι πάω στην Αθήνα. Λέει να προσέχετε τα όπλα. Αυτό θυμάμαι τώρα. Περάσαν και 50 χρόνια. Καλά, μπορεί να ακούγεται και λογικό, ρε παιδί μου. Και λογικό, ναι. Φεύγει ο διοικητής, σου λέει, παιδιά. Ναι, να προσέχετε. Ναι. Ήμουν επιλοχίας εγώ εκεί στην 105 μοίρα παιδινού περιβολικού, που διαλύθηκε μετά στον πόλεμο. Υπήρχαν περιστατικά, δηλαδή, που να χρειάζεται να είσαι σε επιφυλακή? Υπήρχαν κάποιοι που βγαίναν σαν λαθρομετανάστες μετά, τέτοια πράγματα? Ακουγόνταν πολλά πράγματα, αλλά κάτι βάση δεν είχαμε. Δεν είχες. Κάναμε την εκπαίδευση με τους Άρα σκύρους, λοιπόν και ήταν μια συνηθισμένη εκπαίδευση. Μια συνηθισμένη μια εκπαίδευση. Θητεία, μια συνηθισμένη. Κάθε Παρασκευή κάναμε τη συγκεκριμένη που κάναμε τη. Τι κάνατε εκεί πέρα? Κάθε Παρασκευή μόνο που κάναμε που. Τι έπρεπε να. Πώς το λένε, την καθαριότητα, ναι, όπλα, όλα τα πάντα κάθε Παρασκευή. Ό,τι θυμάμαι και εγώ τώρα. Εντάξει, πέρασαν και 50 χρόνια. Και ξαφνικά τι γίνεται? Και ξαφνικά. Βλέπετε απέναντι σας. Ήρθαν οι αρχές. Όχι, πρώτα έγινε το πραξικόπημα. Ναι. Να μιλήσουμε για το πραξικόπημα. Ναι, ναι, βεβαίως. Έγινε το πραξικόπημα. Ήρθε ο αντιπρωθυπουργός Λαχαγός, λέει, εμάς η μονάδα δικιά μας δεν θα πάει. Μου λέει, έχουν πάει άλλες μονάδες. Κάτι τέτοιο είχα καταλάβει και εγώ τότε. Δεν είχα πιάσει ακόμα τον παλμό. Εμείς κάναμε τα μπάνια, ήταν καλοκαίρι, βγαίναμε το βράδυ με πολιτικά, άλλοι συνάδελφοι φιλοχείς από Αθήνα είχαν πάρει και αυτοκίνητα. Ναι. Μα γιατί μας δίνανε και ένα μικρό μισθό, θυμάμαι τότε, που στην Ελλάδα δεν το δίνανε. Mm-hmm.
Εγώ για να σου δώσω καταλάβει, ξεκίνησα από Κρήτη, πήγα Θήβα, πήγα Γιάννητσα και από τα Γιάννητσα μου λέει ένα λοχαγός ο Καραμίτσος, μου λέει φεύγεις, πας για Αθήνα. Και ξαφνικά βλέθηκα στο Μεγάλο Πεύκο, στο Μεγάλο Πεύκο, και φύγαμε και πήγαμε με πολιτικά στην Κύπρο. Σας ρωτήσανε ποιοι θέλουν να πάνε για Αθήνα? Όχι, τίποτε. Τίποτα. Και δεν είχα ιδέα. Εγώ νόμιζα ότι έπαιρνα μετάθεση για Αθήνα. Α. Μάλιστα. Εγώ τι θυμάμαι τα γεγονότα αυτά. Τέλος πάντων. Και τι γίνεται? Έχω γράψει και σε βιβλία. Ξαφνικά αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι γίνεται στα εσωτερικά της Κύπρου, έτσι? Κάτι γίνεται, ναι. Και κάποιοι είναι με. Και κάποια στρατόπεδα είναι με το μέρος του ενός και κάποια στρατόπεδα. Μπράβο, ακριβώς. Σε παραδέχομαι, ναι. Ακριβώς. Και ναι. Διοικητές δηλαδή. Ναι. Mm-hmm. Και διοικητές, ναι. Εντάξει, ησυχία είχαμε στο στρατόπεδο. Ησυχία και έγινε αυτό. Έφυγε ο διοικητής, κατέβηκε Αθήνα. Άλλαξε τότε, θυμάμαι, κυβέρνηση στην Αθήνα, δεν θυμάμαι και εγώ τώρα λεπτομέρειες. Mm-hmm. Ξαφνικά γίνεται ο πρώτος ο γύρος και μέσα μπαίνουν στη Σακάρια όλοι οι Τουρκοκύπριοι. Στον πρώτο γύρο. Στο δεύτερο γύρο μας πολιορκούν με βόμβες ναπάλ. Ναπάλμ. Ναι, ναπάλμ. Που ήταν απαγορευμένες. Απαγορευμένες, ναι. Τι αισθάνθηκες εσύ εκεί πέρα, τι είδες? Καταρχήν από εκεί που κάνατε μια ζωή με μπάνια, με έτσι, με αλλιώς, να περάσει ο καιρός, να πάμε να φύγουμε. Ναι, 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 ξαφνικά βλέπεις βόμβες ναπάλμ από πάνω σου. Ναι, πρώτο γύρος. Τι γίνεται εκεί, είσαι εκπαιδευμένος για κάτι τέτοιο? Βγήκαμε τη μονάδα, είχαμε τον διοικητή, τον Μακαρίτο, τον αντισυνταγματάρχη, του Χατζηδάκη, τον Κρητικό. Ήταν δυναμικός. Είχαμε τον Αρχιλοχία, τον Κατσάνο και το δόκιμο Χατζηαντωνίο. Για να είμαι ειλικρινής τώρα και τα πάντα όπως θυμάμαι, μου λέει μην μπλεχθείτε εσείς στο πραξικόπημα. Ναι. Θυμάμαι, μου το είπε αυτό. Αλλά οι βόμβες ναπάλμ δεν ήταν από το πραξικόπημα. Όχι, δεν ήταν μετά. Μετά το πραξικόπημα, ο διοικητής φεύγουμε και πάμε στη Σακάρια. Και με τη Σακάρια εκεί, εγώ πάω το πρωί και με το διοικητή, μου λέει εδώ μπαίνουμε στη σειρά. Έχουν μπει αυτοί μέσα σε κάτι ορίγματα, όπως είναι η Σακάρια. Δεν ήξερα και εγώ ότι υπήρχαν ορίγματα. Πού να το ξέρουμε. Τα τείχη στην αμόχωστο. Δηλαδή 9 μήνες θητεία εκεί και δεν είχατε πάει λίγο παραέξω? Όχι, δεν μας αφήνανε. Ήταν ο ΙΕΔΕΣ, υπήρχε σειρματόπλευμα και στο στρατόπεδο το δικό μας. Μόλις πηγαίναμε να μιλήσουμε ή να κάνουμε κάτι, ερχόταν και μας χωρίζανε. Το θεωρώ παλαβό πάντως να κάνεις 9 μήνες θητεία και να μην ξέρεις τελικά όλο το χώρο του στρατοπέδου σου. Όχι, εμείς πηγαίναμε στην Αμόχωστο, ήταν μια πόλη, όπως είναι η Γλυφάδα σημερινή. Μια τουριστική πόλη, εκεί και γυρνάγαμε πάλι. Ακουγόταν διάφορα τέτοια, αλλά δεν είχαμε ιδέα τίποτα. Και τι βλέπετε εκεί πέρα? Είμαστε βλέπετε παιδιά από χωριά τώρα, πήγαμε, τι να πω. Εκεί μαθαίνεις για ορίγματα, για πράγματα, τι είναι αυτό το πράγμα? Για ορίγματα, για τα πάντα, μετά, στον πρώτο γύρο. Όπως ξεκινήσαμε εκεί, ξεκινάω εγώ το πρωί με τον διοικητή, με τον αρχαιολογία του Κατσάνου και πάμε σε Σακάρια. Πάνω από την 173, δίπλα σε μια τέτοια. Και ξαφνικά, στα 100 μέτρα, ούτε το κατάλαβα πώς έγινε. Εγώ ήμουν στην πρώτη γραμμή εκεί, με τα Mi-1, αυτά τα ρώσικα είχαμε τότε τα όπλα. Και ξαφνικά μέχρι να γυρίσω βλέπω έναν καπνό σε κάτι μπετά. Σαν να κτίζεται μια πολυκατοικία που αφήνουν τα μπετά που δεν είχε κτιστεί. Mm-hmm. Βλέπω το τσίπ του διοικητή και βλέπω πέφτει βόμβα να πάλε εκεί. Δεν την ξέραμε κιόλας τότε. Δεν είχα διαβάσει κι εγώ για βόμβες να πάλε. Και όπως πάμε μέχρι να συνειδητοποιήσουμε τι έγινε, λέει ρίξε ένα βόμβα να πάλε στο διοικητή. Ποιο ρε παιδιά, λέω, αφού μαζί ήμασταν πριν 10 λεπτά. Και ποιοι? Ποιοι ξέρατε, ποιοι? Όχι, δεν ξέραμε ακόμη ποιοι. Εκείνη την ώρα, α πούμε, εσύ δεν ήξερε ποιοι σα βομβαρδίζουν. Όχι, δεν ξέρω ποιοι μα βομβαρδίζανε. Πολύ ωραίο στρατό. Φοβερό στρατό, φοβερή ενημέρωση. Ναι, και. Ναι, ναι. Γιατί θα το ξέρω και ο διοικητή άμα ήταν. Γιατί έπεσε χαμηλά, θυμάμαι το αεροπλάνο. Δεν ήταν πολύ ψηλά, έπεσε. Κάτω από τα ραντάρ. Κάτω από τα ραντάρ, όπω κατά. Ήταν χαμηλά. Πώς ξεκινάει ένα αεροπλάνο? Mm-hmm. Χαμηλή πτήση. Ναι. Και σε ένα δεκάλεπτο λέει σκοτώθηκε ο διοικητή ο Χατζηδάκη, ο αντισυνταγματάρχη. Ο αρχιλοχίας ο Κατσάνος, που ήταν και ο άτυχος αυτός ο Κατσάνος, τώρα το θυμάμαι, έχω βρει το γιο του στην Πρέβεζα, είχε γεννήσει γυναίκα του γεννητής ημέρες. Και τώρα ο γιος του είναι 50 χρονών. Πήγανε πέρσι και τον τιμήσαν, είχε πάει ο Δημήτρης Στεφανίδης που τον περιμένω μήπως έρθει, κάτω στην Πρέβεζα, εγώ δεν μπόρεσα να πάω. Κατσάνος, λέω άκου να δεις τι είναι η ζωή καμιά φορά, σαν παραμύθι είναι. Λοιπόν, αυτές είναι λεπτομέρειες. Και λέει ξαφνικά, λέω δίκαιο, λέω ποιος διοικητής. Με τη βόμβα να πάνε. Μετά σκοτωθήκανε άλλα, ο Ντάλλας, όχι ο Ντάλλας, δεν θυμάμαι και τα ονόματα τώρα, άλλοι δύο λοχίες που τους είχα εγώ στη Μόνα. Τους είπαμε τους νεκρούς, τους είπαμε τους νεκρούς. Ναι, αλλά μας φέραν στο στρατόπεδο το δικό μου. Πώς 173 μοίρα παιδιού πυροβολικού. Εγώ δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα. Καλά, και τι λέγατε, πέσανε βόμβες εδώ πέρα, να πάλουμε. Τι λέγατε, δεν συζητάγατε μεταξύ? Δεν είχαμε βοήθεια από ΙΕΔΕΣ.
Υπήρχε μονάχο, θα φέρω από την Ελλάδα βοήθεια. Αυτό εγώ άκουγα. Καλά. Θα έρθει από την Ελλάδα βοήθεια που δεν ήρθε ποτέ. Αλλά ο ΙΕ είναι δίπλα. Ο ΙΕ είναι δίπλα. Τι έκανε. Ο ΙΕ τίποτε. Μετά από τη μονάδα. Τι εννοεί τίποτε. Είναι δύναμη εκεί πέρα, γι' αυτό το λόγο είναι εκεί. Όχι, δεν μα βοηθήσαν σε τίποτε οι ΙΕΔΕΣ. Δηλαδή. Αυτό το διαβάζω το χέρι στο Ευαγγέλιο. Δηλαδή είναι εκεί πέρα για να φυλάνε την ειρήνη και να φυλάνε μια συγκεκριμένη περιοχή. Και πέφτουνε βόμβες, ναπάλμ, πάνω από τα κεφάλια τους και καίγεται μια περιοχή και σκοτώνονται άνθρωποι και Έλληνες αξιωματικοί και δεν κάνει τίποτα ο ΙΕ. Να σας πω και το άλλο ΙΕΣ. Θυμάμαι από, το, από την πυροβολαρχία τη δικιά μας την 173 πριν πάει στη μια μιλιά που διαλύθηκε. Κατεβήκαν 2-3 άτομα στους ΟΗΕΔΕΣ. Νομίζω ότι εκεί θα βρίσκαν όπως το είπες και τι κάνε καταφύγιο. Και τους παραδώσαν στα άδανα. Τους παραδώσαν, στα άδανα, ναι. Ο ΙΕ παρέδωσε Έλληνες. Ναι, Έλληνες. Κάτσε να το ξαναπώ, το κάνουμε λιανά, γιατί δεν καταλαβαίνει. Όχι, αυτό κάνω το λιανά, τρελαθώ, ναι, το θυμάμαι σαν τώρα αυτό. Έλληνες πήγανε να ζητήσουν βοήθεια, καταφύγιο, να σωθούν. Έξω από το σειρματόπλεγμα. Έξω από το σειρματόπλεγμα, στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ. Του ΟΗΕ, μάλιστα. Έτσι, και αντί να τους πιάσουν, να τους φιλέψουν κάτι, να τους δώσουν λίγο νερό να πιούνε και να τους ησυχάσουν και τους παραδώσουν στην Κύπρο ή να τους στείλουν στην Ελλάδα οπουδήποτε, αφού είναι Έλληνες, τους δώσανε στον εισβολέα, στον εχθρό τους. Στον εισβολέα, ναι, οπωσδήποτε. Τα κατάλαβα καλά. Σωστά. Και τους πήγαν σαν εχμάλωτους, αυτό θυμάμαι εγώ. Από έναν ντάλα. Τους συλλάβανε κιόλας. Τους συλλάβανε, τους πήγαν σαν εχμάλωτους. Τους παραδώσανε. Οι ΟΗΕΔΕΣ δεν βοηθήσανε καθόλου. Και τελικά μετά μας η μονάδα διαλύθηκε λόγω που τώρα αφού σκοτώθηκε ο διοικητής, έπεσε και το ηθικό μας να είμαστε δικημενικοί. Και πώς φύγατε από εκεί, τι κάνατε, ποιος σας είπε να φύγετε, φύγατε άτακτα, φύγατε, πώς φύγατε. Στο στρατόπεδο, όπως θυμάμαι εγώ στη μονάδα, για το δεύτερο γύρο μιλάμε τώρα. Στις 15 μέρες που έγινε μια κυχηρία που μιλάγανε. Που λέγανε τότε ο Κίσιγκερ και τέτοια, τελικά δεν ξέρω τι συζητήσαν, τι κάνανε. Λέμε και εμείς δεν θα ξαναγίνει τίποτε. Ήταν ένα στιγμίο λάθος. Ναι, αρχίσαν μετά, πήγαν να μας περικυκλώσουν εμάς. Εμείς δώσαμε μάχες μέχρι τελευταία στιγμή με τα υπόλοιπα που είχαμε και είχαμε. Πολεμήσατε. Ναι, πολεμήσαμε. Με ποιους? Πολεμήσαμε με τους Τουρκοκύπριους που ήταν σε Σακάρια. Μάλιστα. Σακάρια. Γιατί Τούρκοι εκεί που ήμουν εγώ, δηλαδή στην Αμόχωστο. Είχαν όπλα. Είχαν όπλα, πώς δεν είχαν όπλα. Το λέω γιατί αν έχει όπλα ο ένας και όπλα ο άλλος είναι πόλεμος. Ναι, πόλεμος είναι. Όχι. Δηλαδή εγώ τώρα που θυμάμαι δηλαδή και δεν έχω τρελαθεί ακόμη, βλέπω ότι έχω πέσει κάτω και πυροβολώ και πέρασαν 10 σφαίρες από πάνω μου. Πυροβολούσαν και αυτοί, δεν ήμασταν μόνο εμείς. Αντίστοιχα και άλλοι συναδελφοί σου. Ναι, και άλλοι συνάδελφοι. Άρα λοιπόν υπήρχε ανταλλαγή πυρών. Ανταλλαγή πυρών. Υπάρχει ένας πόλεμος. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει μια μάχη. Αυτά τα λέω, ναι, μάχη. Γινόταν μάχη. Ωραία, ναι. Μετά, πόσο καιρό? Υπήρχε, ας πούμε, τώρα τρεις μέρες. Υπήρχε αυτό το σενάριο που λέγανε εδώ, δεν μπορώ να το ξεχάσω, ότι έρχεται βοήθεια από την Ελλάδα. Όλο και έρχεται. Όλο δηλαδή και αυτό βάζει το χέρι στο Ευαγγέλιο. Ναι, ναι. Περιμένετε, έχει βοήθεια. Άντε και εμείς θα περιμένω, μας δίνω το ηθικό. Περιμένουμε βοήθεια από Ελλάδα, βοήθεια από Ελλάδα. Και τελικά δεν ήρθε. Και ήταν τα παιδιά τα άτυχα μετά που πήγαν στο αεροδρόμιο στη Λευκοσία. Είναι άλλη περίπτωση αυτή. Ναι. Το έχει μάθει. Την έχουμε συζητήσει, την έχουμε πει αυτή την περίπτωση. Και πώς φεύγει από εκεί, τι γίνεται? Εκεί είμαστε μέσα στην Αμόχωστο και ξαφνικά μας λέει ο ανθιπολοχαγός, ένας Κύπριος μάλλον είχε μείνει, μας εγκλωβίσανε τα... Έχουν φύγει από την κυρία τα 105 χιλιοστών και πήγανε για να περικυκλώσουν την Αμόχωστο. Αυτό θυμάμαι. Και ξαφνικά εμείς είμαστε μέσα στην Αμόχωστο, κατέβηκε ένας συνάδελφος Κύπριος να πάρει τη μάνα του που ήταν ανάπηρη. Μου λέει περίμενε. Ναι. Με τα 5 χιλιοστών. Να λέει, πάει στην πόλη. Όχι στην πόλη, μέσα στην Αμόχωστο. Μέσα στην πόλη. Ναι, στην πόλη. Ναι, αυτό λέω. Για να πάρει τη μάνα του, ήταν ανάπηρη. Και ναι. Μου λέει περίμενε, μου λέει πανταζόνα. Για να πάρω τη μάνα μου λέει, και ξαναφεύγουμε. Γιατί τότε είχαν επιστρατεύσει και ελληνικά. Πώς τα λένε όλα αυτοκίνητα. Ναι. Αυτά που κουβαλάνε άμμο και τέτοια. Ναι. Φορτηγά. Φορτηγά. Ήταν ναι. Στρατιωτικά. Και είχα βάλει τα 50. Τα 50 δεν κάνα τίποτα στα αεροπλάνα αυτά. Τα 50, πώς τα λέγανε, έτσι δεν τα λέγανε. Τα James λες. Τα 50, τα είχαμε πάνω στα φορτηγά ναι. Και χτυπάγαμε στα αεροπλάνα. Δεν φέραν αποτέλεσμα αυτά. Σε μια στιγμή που ξεκινάω με το φορτηγό, τα φορτηγά αυτά είχαν επιστρατεύσει. Λοιπόν, και με τα 50 τι κάνατε? Προσπαθήσουμε να ρίξουμε τα αεροπλάνα, γιατί ήταν καμιά δεκαριά αεροπλάνα. Εν είδη αντιαεροπορικών δηλαδή. Αντιαεροπορικών. Κάναν τίποτα? Όχι, δεν κάναν τίποτα. Δεν μου λες, είχατε εκπαιδευτεί γι' αυτό? Τι να λέω. Είχατε εκπαιδευτεί
να είχατε κάνει ασκήσεις εγκατάλειψης χώρου, απαγκίστρωσης, εγκατάλειψης. Αυτά τα είχαμε κάνει και στην Ελλάδα. Εγώ ξεκίνησα από Κρήτη. Ναι. Παρουσιάστηκα στο Ρέθυμνο. Τα είχατε κάνει αυτά. Πήγα στη Θήβα και μετά πήγα στα Γιαννιτσά. Ωραία. Να κατάρριψη αντιεροπορικού είχε κάνει, είχε ξαναρίξει βολές. Είχες... Ναι, κάναμε. Ωραία. Εκεί. Κάναμε εκπαίδευση. Εκεί. Και εδώ στην Ελλάδα και εκεί. Ωραία. Ωραία. Τουλάχιστον έχουμε ένα θέμα. Αλλά αυτά τα συγκεκριμένα που είχατε εκεί ήταν αναποτελεσματικά απέναντι στα αεροπλάνα που. Μπράβο. Ήταν πολλά τα αεροπλάνα. Μπράβο. Ξαφνικά με το που πήγα, δηλαδή, γιατί ξέρουν, πεινάνε λένε φαντάρι και είμαστε και από τη Σακάρη απ' έξω που ήμασταν, πεινάμε φαντάρι και πήγα και είδα 4-5. Αεροπλάνα. Ναι. Και. Μέχρι να νυχτώσει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό ακόμη. Είχαν βάλει στόχο το διοικητή, είχαν βάλει. Του διοικητή είχαν βάλει, δεν έχω καταλάβει. Άμα χτυπήσει το κεφάλι, διαλύεται όλο το πράγμα. Βάσει λογικό είναι αυτό. Ναι. Πλοία. Όχι, τίποτε πλοία καθόλου. Όχι, είχαν γυρίσει πίσω. Τα πλοία λένε ήταν στην Κυρίνια. Ερχόμουν στην Αμόχωσο, στον Καράουλο. Κατέβαινε. Στην 173 μοίρα παιδινού πυροβολικού. Που πήγε στη μια μιλιά μετά και διαλυθήκαμε. Mm-hmm. Ωραία. Και πότε φεύγετε και για ποιο λόγο, ποιο σα δίνει εντολή να φύγετε. Είχε αναλάβει τότε ένα αριθμολογό. Και τι είπε? Στην Αμόχωστο. Εγκαταλείπουμε. Ακριβώς δεν μας είπε εγκαταλείπουμε. Εγκαταλείπουμε, δώσαμε μέχρι τελευταία και τα παιδιά όλα ήμασταν δυναμικοί και τα παιδιά από την Κύπρο και εντελοχίες που ήμασταν από την Ελλάδα. Αλλά μετά με τα άρματα, βλέπω γύρω στα 30 άρματα από το βουνό πάνω, έτσι πάνω από την Αμόχωστο και πάνω να μας περικυκλώσουν. Άρματα μάχης. Άρματα μάχης, ναι. Τουρκικά. Τουρκικά. Είχαν φύγει από την Κυρία, είχαν περάσει 2-3 μέρες. Και? Και στην Αμόχωστο, εμείς πάνω σταματήσαμε πάνω στην Αμόχωστο. Και εκεί βλέπετε. Που πάμε στην Αμόχωστο, κάποιος υπήρχε, δεν θυμάμαι και τώρα ρε παιδιά πώς είχε γίνει, λέει ότι εγκαταλείψτε για μια μέρα λέει, την πόλη και ελάτε πάλι. Δικός μας το είχε πει αυτό. Τώρα Κύπρος να ήταν, δεν έχω καταλάβει. Αυτό τη λεπτομέρεια δεν τη θυμάμαι. Σε ποιος το είπε? Το λέγανε στον κόσμο, στα σπίτια. Μάλιστα. Πώς έβγε ο κόσμος από την Αμόχωστο. Δεν ήταν μια Αμόχωστο πόλη γεμάτη με τουρισμό, με τα πάντα. Φυσικά. Παραλία και μια τέτοια. Πόλη που ζούσε. Ναι. Που ζούσε ο κόσμος. Τουριστική κιόλας. Ναι. Φυγέτε για μια μέρα και ελάτε πάλι, κάπως έτσι. Ναι. Και. Έφυγε ο κόσμος, τους πίστεψε, έγινε αυτό. Μερικοί μείναν, δεν φύγαν όλοι. Μείναν όπως ακούμε και μετά. Και εσείς οι στρατιώτες. Εμείς στρατιώτες κάναμε την οπισθοχώρηση και σταματήσαμε ακριβώς στα σύνορα. Και μετά ό,τι μας έλεγε ο αρχιπλοχός, γιατί είχε σκοτωθεί ο διοικητής, σκοτώθηκε ο Χατζαντονίου ο Δόκιμος, Κύπριος αυτός, και ο αρχιλουχίος ο Κατσάνος, αυτός που είμαμε... Οι κεφαλές βασικά, οι κεφαλές είχαν φύγει. Ναι. Και ήμασταν εμείς οι λοχίες. Τι λέγατε μεταξύ σας? Κάνατε μία πιστοχώρηση, τι κουβεντιάζατε? Να σου πω την αλήθεια τι λέγαμε. Ναι. Ανά 5 λεφτά μας λέγανε έρχεται βοήθεια από την Ελλάδα. Αυτό ήταν το κόλλημα, αυτό ήταν, τι να σου πω, ήτανε... Σε βλέπω, σου είχες φινωθεί εδώ, ε. Ναι. Έρχεται βοήθεια από Ελλάδα, περιμένετε, έρχεται βοήθεια από την Ελλάδα. Δηλαδή, συνέχεια, δεν το φάμε, όλο αυτό θυμάμαι. Και δεν ήρθε ποτέ. Έχεις ξαναπάει από τότε στην Αμόχωστο? Αμόχωστο μέσα, όχι, δεν έχω πάει, δεν θέλω να πάω. Με θες γιατί? Δεν αισθάνομαι καλά. Εγώ προσωπικά. Φωτογραφίες που έχεις δει, έτσι, βίντεο και αυτά που βλέπεις αυτή την άδεια πόλη, σαν φάντασμα, τι αισθάνεσαι? Εγώ τι αισθάνομαι? Αισθάνομαι ότι τώρα δεν θα είναι φάντασμα μετά από 5 χρόνια. Μου έρχεται και μια τέτοια διέστηση. Θα αξιοποιηθεί, θες να πεις, και θα. Κι όμως υπάρχει κομμάτι που δεν καταλήφθηκε ποτέ από στρατό, έτσι. Σαν Αμόχωστο. Αισθάνε... Η Αμόχωστο ήταν μια σημερινή γλυφάδα. Ήταν το κάτι άλλο. Η Αμόχωστο δεν πεζόταν, πώς να σου το πω, από τότε. Είχε τον τουρισμό, πώς είναι η Μύκονο η δικιά μας, και η Αγία Νάπα. Αισθάνεσαι ότι θα μπορούσες να έχεις κάνει κάτι παραπάνω με τα σημερινά μυαλά και όχι με τα μυαλά του 20άρη? Ναι, μπορεί. Και αισθάνεσαι ότι... Γιατί εμείς φύγαμε τότε από τα χωριά μας, δεν είχαμε και τα μυαλά τα σημερινά. Όλοι κάνουμε λάθη. Έχεις τύψεις για κάποια πράγματα, δηλαδή? Στεναχωριέσαι? Ναι, και στεναχωριέμαι και τύψεις έχω, αλλά κοιτάω να τα ξεπεράσω. Περάσανε και 50 χρόνια τώρα. Έχουν πεθάνει και πολλοί συναδελφοί μου. Και κάθε φορά που πεθαίνει και ένας, χάνεται ένας κρίκος αλυσίδας, έτσι? Ένας κρίκος αλυσίδας. Και πώς αισθάνεσαι που όλοι εσείς είστε αδικαιώτοι?
Δηλαδή, και ότι τώρα αυτό το κράτος, τι να πω κι εγώ, δεν μπορώ να πω κάτι. Εσύ πώς αισθάνεσαι, λέω, το κράτος αστικά, δεν κάνει τίποτα. Εσύ πώς αισθάνεσαι, πολέμησες για την πατρίδα σου, υποχρέωσή σου θα μου πεις, αλλά υποχρέωση να κάνεις τη θητεία σου και από εκεί και πέρα να σε βοηθήσει το κράτος όταν γίνεται μια εισβολή και να το αναγνωρίσει αυτό ως πόλεμο. Ναι, δεν το έχει αναγνωρίσει, γιατί υπάρχουν άλλες δυνάμεις, δεν το έχω καταλάβει κι εγώ αυτό. Και εγώ το ψάχνω στο μυαλό μου 50 χρόνια τώρα. 50 χρόνια το ψάχνω. Το έχεις πει στα παιδιά σου, τους λες γι' αυτό, μιλάτε γι' αυτό. Ναι, τους έχω πει. Τι τους έχεις πει δηλαδή, ότι... Τους έχω πει ότι έγινε αυτό και αυτό. Έχεις πει ότι ο μπαμπάς πολέμησε. Το έχω πει. Απλώς δεν ήρθε βοήθεια από την Ελλάδα. Έχω τον ίδιο ο αντιπρόεδρος και μας έλεγε έχει βοήθεια, καθίστε. Και είχαμε και νεκρούς και εχμαλώτους. Και αγνώμονος. Και αγνώμονος. Μέχρι τώρα. Το οποίο όπως ακούγεται αυτό τους αγνώμονους, λέει, τους έχουν βρει από τα DNA, ότι ακούω κι εγώ από τηλεοράσεις. Δεν έχω δράσει. Ήταν μία δύσκολη, δηλαδή, δεν ετοιμάζεσαι να πεις ότι πάω για πόλεμο. Δεν το έχω καταλάβει ακόμη πώς έχει έρθει αυτό. Είπα όπως ξεκινήσαμε. Πήγαμε δηλαδή να υπηρετήσουμε την πατρίδα. Τι θα έλεγες αν ένας από αυτούς που σήμερα θεωρούνται αγνοούμενοι ήταν δίπλα στους συμπολεμιστές σου και πολεμήσατε μαζί και τον έβλεπες. Κοιμόμασταν μαζί, ήμασταν φίλοι μας και τα υπόλοιπα. Ναι, και τον έβλεπες. Τι να πω, ότι... Μετά από 50 χρόνια να ζούσε και... Γίνανε λάθη, τι να πω. Για τα οποία εσύ ήσασταν ο τελευταίος τροχός της αμάξης όμως. Ο τελευταίος τροχός της αμάξης όπως το είπες. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ. Έχεις κάτι να συμπληρώσεις? Πολλά έχω να συμπληρώσω. Πες μου. Τα γράφουν και τα βιβλία μέσα, τα έχω γράφει. Εσένα, τη δική σου μάρτυρα. Τι να πω κι εγώ, όσο μπορώ να θυμηθώ. Κοιτάω να τα ξεπερνάω λίγο πιο γρήγορα. Σε βλέπω. Και έχεις με τον υπόλοιπο βίο σου, έχεις δείξει ότι θες να το ξεπεράσεις και να το αφήσεις πίσω σε αυτό όλο, ε? Ναι, να το προσπαθώ στον εαυτό μου, να το περάσω, δηλαδή ότι έβλεπα ένα έργο. Μια κακιά στιγμή. Μια κακιά στιγμή, όπως το λέω. Δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμη αυτό. Που όμως... Να πάω να υπηρετήσεις. Που όμως, αν δεν βάλουμε το κεφάλι μας να καταλάβει κάτω, μπορεί να συμβεί αύριο οπουδήποτε. Αυτό 100%. Γιατί εκεί, ναι, από εκεί πέντε που... μέρες πριν τίποτα δεν προδίκαζε, μία μέρα πριν τίποτα δεν προδίκαζε από εκεί που κάνετε μπάνιο στη θάλασσα, ναι, ότι αύριο θα είναι αεροπλάνα από πάνω σας και θα σας βομβαρδίζουμε ένα πάλμα. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν μπορεί να σε αυτόν που κάθεται σήμερα και λιάζεται σε ένα ελληνικό νησί. Μα βλέπουμε και τι γίνεται σε άλλα κράτη, τώρα μην τα αναφέρουμε. Ναι. Από το ξαφνικά... Όταν δεν έχεις εγρήγορση και όταν δεν παρακολουθείς τα σήματα και δεν αντιλαμβάνεσαι το τι γίνεται και έχεις έναν ΟΗΕ ο οποίος αντί να σε βοηθάει παίρνει τα παλικάρια σου και τα στέλνει στον εχθρό εχμάλ, δηλαδή, στάδανα κιόλας, έτσι, από τις πιο τρομακτικές φυλακές που υπάρχουν, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι τίποτα δεν είναι ούτε ένα δευτερόλεπτο να καθησυχάζεις και να κοιμάσαι. Ναι, αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω κι εγώ τώρα, γιατί δεν έχω βγάλει, δημοτικό έχω βγάλει. Πώς λένε ότι ο ΙΕΔΕΣ ότι κάνει για να κάνουν την ειρήνη σε μια πόλη και δεν βοηθήσαν σε τίποτε. Δεν μπορώ να το πιάσω αυτό καθόλου. Αν είχες μπροστά σου έναν ΟΗΕΑ, τι θα τον ρωτάγεις, θα του λέγες. Εγώ προσωπικά. Ναι, καταρχήν αυτόν που πέντε. Ούτε θέλω να τον ρωτήσω, τον έφθινα. Θα τον έφθινα. Θα τον έφθινα στο ΙΑΚΑ δηλαδή. Ναι, μπορεί να το σκότωνα κιόλας. Και δεν με νοιάζει. Τώρα έχω μεγαλώσει κιόλας. Σε καταλαβαίνω. Γιατί όταν υπάρχουν ΟΗΕΔΕΣ, δηλαδή υπάρχουν στην Αθήνα, υπάρχουν ΟΗΕΔΕΣ, λέμε πώς λέγονται αυτά οι Ηνωμένα Έθνη. Δηλαδή πώς, γιατί υπάρχουν. Γιατί τους πληρώνει το κράτος. Για να υπάρχει ειρήνη. Όλοι πληρώνουμε σε ένα δημόσιο τεράστιο κορβανά όλου του κόσμου. Δίνει κάθε κράτος εκεί πέρα για να υπάρχουν αυτοί εκεί πέρα οι κερχανατζίδες και να τα τρώνε κάποιοι. Ναι. Έτσι και όταν έρθει η ώρα να την κάνουμε ελαφρά πηδηματάκια. Λοιπόν, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι άλλο, να θυμάμαι άλλο, τι άλλο. Πολλά, πάρα πολλά. Πιστεύω να τα ξαναπούμε. Τα είπε και ο Δούλας προηγουμένως, ο πρόεδρος. Νομίζω ότι ήταν από τις πιο εκβαθέων συζητήσεις σου, έτσι. Ναι. Όπως το είπες ακριβώς.
Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά και μια υγεία. Ευχαριστώ, Χρήστο μου. Και ειρήνη. Πάνω απ' όλα.